Η Ευγενία Κεφαλινέου, ιστορικός αρχαιολόγος, τέως διευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ήταν η κύρια ομιλήτρια στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Βυρονική Εταιρεία Μεσολογγίου στα πλαίσια της ημέρας φιλελληνισμού και διεθνούς αλληλεγγύης. Στην εκδήλωση υπήρξε μεγάλη προσέλευση, όπως συμβαίνει πάντα στα προσκλητήρια της Βυρονικής, και έγινε αναφορά στο φιλελληνικό κίνημα τότε και τώρα, 200 χρόνια από την έκδοση της Κατάρας της Αθηνάς και του Child Harold. Η πρόεδρος της Βυρονικής Εταιρείας, κυρία Φλόρου, αφού ευχαρίστησε όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, η οποία έγινε στους προσεγμένους χώρους του Βυρώνιου κτηρίου, εξέφρασε το παράπονό της γιατί η περιφέρεια αρνήθηκε οποιαδήποτε βοήθεια, αλλά και να οργανώσει η ίδια μια εκδήλωση, κάτι που έγινε σε όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Κάθε χρόνο αυτή η μέρα να γιορτάζεται μέσω των περιφερειών. Όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας, από την Μακεδονία, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τη Λάρισα, την Ήπειρο, παντού όλες, αν μπείτε στο ίντερνετ, θα δείτε τι μεγάλες εκδηλώσεις κάνανε την Πέμπτη, στη 19. Η περιφέρεια όμως η δική μας δεν ήθελε να γίνει εκδήλωση και πήγα και έκανα φασαρία για να γίνει κατάθεση και ενώ υπήρχε στεφάνι δεν ήρθε κανένας και έβγαλαν κύκλο και στείλανε και ήταν τουλάχιστον 30 αξιωματικοί και άγημα, πάντα τα σώματα ασφαλείας παρόντα προς τιμήν τους. Ο Δήμος μας ήταν εκεί, δεν ήρθε κανείς από την περιφέρεια να καταθέσει την εκδήλωση που ήταν δική τους και το στεφάνι έμεινε κατάθετο. Το λέω με μεγάλη στεναχώρια, γιατί δεν μπορεί το Μεσολόγγι, αυτή την κυβωτό του έθνους όπως λέμε, τα είπε και πρώτα ο Νικηφόρος Βρετάκος και όλοι γνωρίζετε, δεν είναι δική μου κουβέντα, να μην τους δίνουν σημασία στην ιστορία μας. Και δεν μπορεί να κάνουν τα χανιά εκδήλωση, να κάνει κομμωτινή με τον Μητροπολίτη και να κάνουν τα σχολεία παρελάσεις και όλα αυτά. Θα δείτε, σας λέω, τα έχουν όλες οι εφημερίδες. Και εδώ που πέθανε και που είναι μια μορφή που είναι όχημα για το Μεσολόγγι σε ένα διεθνές άνοιγμα, όπως κάνουμε μέσα από το κέντρο. Να μην δίνουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι. Ο όρος Φιλέλλην απαντά για πρώτη φορά στον Ηρόδοτο και αφορά στους ξένους ηγεμόνες που αγαπούσαν τους Έλληνες. Απαντά επίσης στο πλατωνικό έργο, αλλά αφορά στους φιλοπάτριδες Έλληνες που ενδιαφέρονταν για τη διάσωση και προβολή της χώρας τους και του πολιτισμού της. Στους νεότερους χρόνους, ο φιλελληνισμός ήταν στάση πνευματικής ζωής με αναφορά στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα από τα μέσα του 18ου αιώνα, ο φιλελληνισμός των πνευματικών ανθρώπων της Ευρώπης σήμαινε θαυμασμό και αγάπη που έφτανε μέχρι λατρείας για την αρχαία Ελλάδα.